Πάω στην Ιερά Πέτρα τηλεφωνικά, στο Μιχάλη του Βγενιτάκη. Είναι ο πρόεδρο, ο Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιερά Πέτρας. Θα πω πριν του πω καλημέρα, ένα καλημέρα στον Ηλία. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου τα λόγια, αγαπητέ Ηλία. Κύριε Βγενιτάκη, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε. Γεράκι, καλά είμαστε, καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Ιερά Πέτρα πολύ, γιατί το καλοκαίρι άρχισε πάρα πολύ νωρίς φέτος εδώ. Τι θα πει πολύ ζέστη, τι θα πει πολύ ζέστη? Εμείς εδώ αυτή τη στιγμή για την εποχή έχει αρχίσει κανονικά το καλοκαίρι. Οι καλλιέργειες έχουν αρχίσει να ανεβάζουν γενικά ρυθμούς, είμαστε λίγο πριν το Πάσχα. Και η ένταση της εργασίας είναι πάρα πολύ υψηλή, οπότε καταλαβαίνετε και αυτή η περίοδος σιγά σιγά φτάνει στο... Και η αλήθεια είναι, σε δύσκολες συνθήκες, τουλάχιστον και οικονομικά, διότι και τα δικά σας προϊόντα έχουν πάρει τόσο πολύ τα πάνω τους, που πλέον πας με το δελτίο να ψωνίσεις. Αλήθεια μεγάλη είναι. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχουν 1.000 τρολόγοι και συγκυρίες, αλλά η αλήθεια αυτή είναι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, να ξέρετε. Γιατί μην νομίζετε ότι έχει εξαλειφθεί το φαινόμενο, η διαφορά ανάμεσα στην τιμή του παραγωγού και στον καταναλωτή να έχει μειωθεί. Ίσα που η ψαλίδα συνεχώς αυξάνεται και όχι μειώνεται. Και σε αυτό βέβαια οφείλονται οι ελλειπείς ελέγχοι της... των αρμόδιων υπηρεσιών γενικά. Να σας πω κάτι, ό,τι και αν ευθύνεται, η ουσία είναι αυτή. Ότι αν εγώ θα πήγαινα να πάρω ένα κιλό με ένα προϊόν, τώρα πάω και παίρνω τεμάχια και τα μετράω διαφορετικά, και νομίζω ότι έχουμε αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες όλοι μας εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Αποτυπώνεται και στη δική μας τσέπη, αποτυπώνεται και στη δική σας την τσέπη, και είναι μεγάλη αλήθεια. Σαφώς. Και το ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα που προκύπτει είναι ότι εάν τουλάχιστον αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σωθεί εντός εισαγωγικών ένας κλάδος, να πούμε ότι άξιζε τον κόπο. Όμως βλέπουμε και παραδείγματα που οι τιμές έχουν βγει στα ύψη, και στον παραγωγό έχουν βγει στα ύψη και στους καταναλωτές στα ύψη, όμως το κοστολόγιο πλέον είναι τόσο υψηλό, τόσο μεγάλο, που δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη αυτή η αγροτική επιχείρηση, είτε κτηνοτροφία είναι, είτε φυτική παραγωγή. Έτσι. Μη βιώσιμες πια οι καλλιέργειες ή οι αγροτικές επιχειρήσεις. Λέτε από τη μία, κία για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 23-24. Εκδόθηκε για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία, αλλά υπάρχουν εδώ παρελειπόμενα. Παρακαλώ να τα επισημάνετε όσο πιο σύντομα γίνεται. Λοιπόν, όλο το προηγούμενο διάστημα, σε όλες τις επικοινωνίες που είχαμε, είχαμε αναδείξει ότι αυτό που κινόμαστε είναι σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι οι διαδικασίες, που είναι πολύ χρονοβόρες, που είναι πολύ περίπλοκες, που μπαίνουν νέα δεδομένα. Και το θέμα των διαδικασιών αναφέρεται στον κώδικα μετανάστευσης, καθαρά. Τώρα, για να μπορούν να εφαρμοστούν όμως όλα αυτά που συζητάμε, έπρεπε να υπάρχει και μία έγκριση σε έναν αριθμό αναπεριφέρεια για τις άδειες διαμονής. Αυτό λοιπόν πρακτικά βγήκε εχθές. Από χθες και η Κρήτη, όπως και άλλες περιφέρειες, έχουν πια εγκεκριμένους αριθμούς αδειών, ανώτατο όριο αδειών διαμονής για την επόμενη διετία. Άρα, πρακτικά μπορούμε να ξεκινήσουμε όλοι οι εργοδότες, όσοι διαφερόμαστε, για να φέρουμε υπήκοους από τρίτες χώρες για να απασχολήσουμε στις επιχειρήσεις μας. Αυτό δηλαδή άλλαξε χθες. Μόνο ο αριθμός επί της διαδικασίας, ξαναλέω ότι συνεχίζουν. Έχουν προσθεθεί και νέοι επαγγελματικοί κλάδοι που έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν. Απλά συνεπικουρικά το αναφέρω, να απασχολήσουν πολίτες τρίτων χωρών στις επιχειρήσεις. Βλέπε τουρισμός, βλέπε εργάτες οικοδομής, καθώς και υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό. Τώρα, πού θα το βρούνε, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να ξέρουν οι ακροατές μας ακούν ότι για πρώτη φορά όντως απλά υπήρχε αίτημα από άλλους επαγγελματικούς κλάδους
να καταγραφούν οι ανάγκες τους και να εκδοθεί η έγκριση για να απασχολήσουν και στους υπόλοιπους, στους υπόλοιπους επαγγελματικούς κλάδους. Να πούμε ότι οι ακροατές μας ακούν ότι δεν σημαίνει αυτό ότι οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από εργάτη γενικά σε όλους τους κλάδους ότι μπορεί να πάει να το χρησιμοποιήσει. Η προϋπόθεση είναι ότι πριν από 6 μήνες που έγινε η δημόσια διαβούλευση και ένα κάλεσμα από την περιφέρεια για να καταθέσουν προτάσεις επαγγελματικοί κλάδοι για τις ανάγκες που χρειαζόταν, που χρειάζονται γενικότερα σε εργατικό δυναμικό, όσοι κατέθεσαν μία πρόταση με έναν αριθμό, αυτός ο αριθμός έχει μπει μέσα και αυτό το αντικείμενο. Και όπως πολύ σωστά είπατε, ο κατασκευαστικός κλάδος είχε κάνει πρόταση για εργάτες οικοδομής, για τεχνίτες γενικά, για καλοπατήδες, είχε γίνει πρόταση για φορτωτές, όπως και στον τουρισμό. Και αυτοί λοιπόν οι κλάδοι, αυτά τα αντικείμενα, συγγνώμη, τα αντικείμενα, μπορούν να κάνουν χρήση αυτή τη διάταξη. Μιλάτε για την περίοδο 23-24. Για ποιο 23 μιλάμε, κύριε Βιαννιτάκη? Διότι εδώ χρειάζεται και ένας εύλογος χρόνος. Αυτός ο εύλογος χρόνος, κρατήστε τον εντός εισαγωγικών, που θα χρειαστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως λέτε και εσείς, της αποκεντρωμένης διοίκησης, τμήμα αδειών διαμονής. Έχουμε και το νέο κώδικα μεταναστευτικής πολιτικής, προκειμένου να ξεκινήσει η παραλαβή και εξέταση υποθέσεων, καθώς όλες οι διαδικασίες περιλαμβάνουν στάδια, είτε με ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών, είτε με φυσικό φάκελο, όπου ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να διασταυρώσει πριν από την τελική έκδοση της απόφασης. Έχετε αναρωτηθεί πόσους υπαλλήλους έχει το αρμόδιο τμήμα της αποκεντρωμένης διοίκησης? Ξέρετε ότι αυτές οι εντολές μέσα σε 500 σελίδες θέλουν το χρόνο τους και να αποτυπωθούν και να επεξεργαστούν και να δουν ποιες είναι οι ανάγκες που υπάρχουν. Εγώ γνωρίζω, λάθος δεν κάνω, αλλά λέω, εγώ γνωρίζω ότι εδώ για όλη αυτή τη δουλειά θα χρειαζόντουσαν 30 κοντά υπάλληλοι. Αυτοί έχουν 10. Πόσος χρόνος? Το 23 θα σας πάρει, θα τους πάρει για να έχετε τους εργάτες γης που θέλετε? Γιατί για τον τουρισμό δεν μιλάμε. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σαν δεδομένο, ότι η καθυστέρηση, η χρονική καθυστέρηση θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί απότομα θα κατατεθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός φακέλων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οι οποίοι προφανώς οι άνθρωποι το κάνουν για να είναι έτοιμοι στην επόμενη περίοδο. Είτε αγρότες είναι αυτοί, είτε όσο αφορά το τουριστικό κομμάτι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν αυτή τη διάταξη. Μα τελείωσε. Ακόμα και προτεραιότητα να δώσουν, έχει ανοίξει η τουριστική περίοδος. Και με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εξειδικευμένοι, θα τους πας χωρίς εκπαίδευση μέσα στον χώρο των ξενοδοχείων? Θα χρειαστεί τουλάχιστον 3-4, ίσως και 5 μήνες για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η μετάκληση σε κάποιον εργαζόμενο. Παρόλα αυτά όμως, να πούμε και κάτι άλλο. Ναι, η χρονική καθυστέρηση θα είναι τεράστια, γιατί όντως οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Να πούμε όμως ότι σαν νούμερο για την περιφέρεια, σαν απόλυτο νούμερο για την περιφέρεια Κρήτης, αν το δούμε, μπορεί να φαίνεται υψηλό, πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Να πούμε ότι προηγούμενη περίοδο στην Κρήτη ήταν περίπου στις 3.500 συνολικά οι θέσεις που δόθηκαν τη διετία, και αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί για την επόμενη διετία κοντά στις 15.000 θέσεις που αφορούν και το αγροτικό κομμάτι αλλά και τους υπόλοιπους κλάδους. Αυτό λοιπόν, επειδή είναι για τη διετία, την επόμενη διετία, πολύ φοβάμαι ότι όλες αυτές τις θέσεις, εάν οι διαδικασίες μπορέσουν να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα, τις θέσεις θα καλυφθούν ήδη από την πρώτη χρονιά, από το 2023. Θα πούμε ότι οι θέσεις είναι ενιαία. Άλλη μια μεγάλη αλλαγή είναι ότι αφορούν όλη την Κρήτη πλέον και όχι τον κάθε νομό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα μια μεγάλη δεξαμενή είναι όλη την Κρήτη και ο καθένας από αυτή τη δεξαμενή παίρνει θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Πόσο καιρό φωνάζετε? 1,5 χρόνο τώρα.
Αν είχαν εδώ και 1,5 χρόνο προσπαθήσει να δώσουν τη λύση και δεν περίμενε ο Χατζηδάκης και το Υπουργείο του, το Υπουργείο Εργασίας, να δώσει και την τελική έγκριση και να βγει να κάνει ανακοινώσεις πριν από 2 μέρες για αυτό εδώ το θέμα, και αν το μετανάστευσης φρόντιζε αυτό τον κώδικα να τον έχει εδώ και 1,5 χρόνο έτοιμο, θα υπήρχε ο χρόνος αυτού του πεντάμινου ή εξάμινου που μπορεί να είναι και παραπάνω για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα χάνατε εσείς καλλιεργική περίοδο? Όχι. Θα έχαναν ενδεχόμενα θέσεις εργασίας και άλλοι τομείς που έχουν ζητήσει αυτή την ώρα εργατικά χέρια να απασχολήσουν στο δικό τους το χώρο? Απαντάμε όχι, ένα μεγάλο όχι, και ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα στον εργασιακό χώρο όσο αφορά τους κλάδους. Και επίσης και δεν θα, όπως εμείς άγροτες δεν θα χάναμε την περίοδό μας, έτσι και οι ξενοδόχοι θα μπορούσαν να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους τώρα. Ή τέλος πάντων όσοι θέλανε, εργάτες, οικοδομείς, τεχνίτες κλπ. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι ακόμα και έτσι δεν ευελπιστούμε ότι θα αλλάξουν κατά πολύ τα δεδομένα. Ακόμα και με όλη αυτή την ιστορία που έχουμε κάνει 1,5 χρόνο, ο νέος κώδικας μεταναστευτικής πολιτικής ψηφίστηκε από μία εβδομάδα. Έπειτα από μία εβδομάδα διαβούλευσης, ανοιχτής διαβούλευσης, ενώ ο κ. Μηταράκης είχε προαναγγείλει από πέρυσι το Φλεβάρι ότι θα ήταν έτοιμος, και δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά πράγματα πάρα πολλά στις διαδικασίες. Πράγμα που σημαίνει ότι είτε μιλάμε, είτε δεν μιλάμε, είτε στέλνουμε προτάσεις, είτε δεν στέλνουμε, αυτό δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της κοινωνίας. Και να πούμε ότι πάμε τώρα για να καλύψουμε ένα κλάσμα των πραγματικών αναγκών. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σωθεί σαν Κρήτη όσο αφορά το εργατικό δυναμικό σε όλους τους κλάδους. Πάμε να καλύψουμε ένα κλάσμα των αναγκών. Ελληνικά χέρια δεν υπάρχουν ούτε για το... για εργατικά χέρια. Γιατί δεν ήθελαν. Γιατί δεν ήθελαν. Γιατί οι περισσότεροι νέοι έχουν φύγει απ' έξω. Γιατί δεν ήθελαν να δώσουν την άδεια σε εκείνη την πρόταση, όπου υπάρχουν περιοχές με μεγάλη ενέργεια, με κάποια πρημοδότηση, δηλαδή μεταφορικά, στέγαση κλπ. Να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της δικής μας της χώρας, που υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον να απασχοληθεί στον αγροτικό τομέα. Δεν ήθελαν. Λοιπόν. Να πούμε βέβαια ότι μεγάλη έλλειψη υπάρχει επίσης και σε θέσεις ευθύνης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Η ελληνική οικονομία δεν στηρίζεται μόνο στα καλά εργατικά χέρια όσο αφορά την πρώτη βαθμίδα, αλλά και θέσεις ευθύνης, άτομα για θέσεις ευθύνης σε υψηλότερα πόστα, και εκεί υπάρχει τεράστια έλλειψη. Είτε αγροτικό κλάδος είναι αυτός, είτε οτιδήποτε άλλο. Και κοίτα να δεις που κάνω. Επειδή διάβαζα, συγγνώμη για διακοπή, διάβαζα ένα άρθρο χθες ότι στο εξωτερικό οι Έλληνες έχουν αποκτήσει το όνομα και είναι περιζήτητοι για θέσεις ευθύνης. Να σας πω κάτι. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Να σας πω και κάτι άλλο. Κοιτάξτε τώρα συμπτωματικά που έπεσε το μάτι μου. Σήμερα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Σήμερα που είναι η Πανελλήνια ημέρα των προσφύγων. Να τα ακούνε εκεί πάνω στα αρμόδια η Υπουργεία για το τι γίνεται και ποια είναι η πολιτική την οποία ακολουθούν με όλες αυτές τις χρονοβόρες, τις διαδικασίες, ταλαιπωρώντας. Κύριε Βιεννητάκη, το συμπέρασμα είναι ότι αν γρήγορα δεν ξεκουνηθούν, αυτά τα οποία λένε μάλλον γράμματα θα μείνουν πάνω σε αποφάσεις και τίποτα άλλο. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.